Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως θα είδατε και από τον τίτλο, σήμερα θα σας αφηγηθώ μέσα από το email της φίλης που μου την έστειλε μια διδακτική προσωπική ιστορία η οποία διαδραματίστηκε στα βόρεια προάστια των Αθηνών. Ο λόγος που βάζω στον τίτλο την τοποθεσία στην οποία διαδραματίστηκε η ιστορία είναι γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν μια καλή οικονομική κατάσταση και μένουν σε ένα μέρος στο οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει πλούτος και υπάρχει και ευτυχία, δεν είναι πάντα αυτή η συνθήκη. Πάω στο email της φίλης. Καλημέρα σας κυρία Πετρίδου, χαίρετε. Παρακολουθώ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τα βίντεο που ανεβάζετε στο YouTube με προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που τους ταλανίζουν κυρίως συναισθηματικά προβλήματα και θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ μαζί σας την προσωπική μου ιστορία, όχι τόσο για να μου δώσετε κάποια συμβουλή, όσο για να αποτελέσει και η δική μου εμπειρία το εφαλτήριο κάποιοι άνθρωποι που βιώνουν τέτοιου είδους εμπειρίες σαν αυτή που εγώ βίωσα να μπορέσουν να αφυπνιστούν και κυρίως να βγουν από το εδιέξοδο που βιώνουν. Είμαι 45 χρονών και παντρεμένη εδώ και 20 χρόνια. Έχω ένα παιδί στην εφηβεία. Έχω μια καλή σπουδή και μια καλή εργασία. Εγώ είμαι στο δημόσιο, ο άνδρας μου έχει την ίδια σπουδή στον ιδιωτικό τομέα. Παντρευτήκαμε από έρωτα και είμαστε ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Ο κύκλος μας λέει ότι είμαστε ένα από τα πιο όμορφα και αξιοζήλευτα ζευγάρια. Είμαστε και οι δύο πολύ όμορφοι, πετυχημένοι στις δουλειές μας, γυμνασμένοι, προσέχουμε την εμφάνισή μας και ασχολούμαστε πάρα πολύ με το παιδί μας. Φαινομενικά θα έλεγε κανείς η τέλεια οικογένεια. Με το όμορφο σπίτι στα βόρεια προάστια, με το όμορφο εξοχικό, με μια πολύ καλή ζωή που εμπεριέχει ταξίδια, εξόδους και συναναστροφές με καλούς φίλους και παρέες. Αυτή η τελειότητα όμως κατέρευσε ξαφνικά και συμπαρέσυρε στο διάβα της όλα όσα προσεκτικά χτίζαμε ως οικογένεια και ως οντότητες μια ολόκληρη ζωή. Με τον άντρα μου πηγαίνουμε εδώ και χρόνια γυμναστήριο σε ένα πολύ ακριβό κλαμπ των βορείων προαστίων της Αθήνας που τα μέλη γνωρίζονται μεταξύ τους και κοινωνικά. Εκεί λοιπόν τον γνώρισα. Το τρίτο πρόσωπο. Αυτόν που αποτέλεσε την αφορμή να επαναπροσδιοριστώ. Να χάσω τη γη κάτω από τα πόδια μου και να βγω έξω από τις νόρμες μου. Η γνωριμία μας ξεκίνησε ως μέλη στο γυμναστήριο που πίναμε μαζί και ένα καφέ στο τέλος των μαθημάτων στα πλαίσια της παρέας. Παντρεμένος και αυτός επί 20 χρόνια περίπου και έχει και αυτός ένα παιδί στην ηλικία του παιδιού μου. Και αυτός έχει το ίδιο επάγγελμα μαζί μου και τυχαία μένουμε και στο ίδιο προάστιο. Πολύ γρήγορα η γνωριμία μας εξελίχθηκε σε ένα ισοπεδωτικό και απόλυτο έρωτα που μας συμπαρέσυρε και τους δύο και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και οι δύο τι μας συμβαίνει και πώς να ελέγξουμε όλο αυτό. Ήταν σαν ένα τσουνάμι που πλημμύρισε τα πάντα, σαν μια ομίχλη που θόλωσε τα πάντα στο διάβα της. Ξαφνικά εκείνο το καλοκαίρι ο χρόνος σταμάτησε. Πλέον στη ζωή μου κυριαρχούσε μόνο αυτός. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί, μηνύματα, κρυφά ραντεβού, ταξίδια. Μην με ρωτήσετε πώς κατάφερα να ζω αυτή τη διπλή ζωή. Είναι πλέον θολά όλα αυτά. Το μόνο που θυμάμαι ήταν αυτός ο φλογερός έρωτας που είχε κυριαρχήσει σε όλη την ύπαρξή μου. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο της σχέσης μας είχαμε μιλήσει και οι δυο στις οικογένειές μας. Δεν είπαμε ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο στις ζωές μας, είπαμε και οι δύο στους συντρόφους μας ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τα αισθήματα μας ως προς αυτούς και πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον στους γάμους μας. Είχαμε σε όλα κοινό σημείο πλεύσης και δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ μας. Είχαμε συζητήσει και για το μέλλον μας. Θα χωρίζαμε. Θα μέναμε μαζί. Θα παντρευόμασταν και θα κάναμε και παιδί μαζί, ως καρπό του ερωτά μας και μαζί με τα άλλα παιδιά μας θα ζούσαμε ευτυχισμένα. Ονειρευόμασταν, νιώθαμε άπλετη ευτυχία και θεωρούσαμε ότι βρήκαμε το άλλο μας μισό. Ώσπου μετά από κάποιους μήνες που ήμασταν μαζί, ανακαλύπτει η γυναίκα του τη σχέση μας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για όλο αυτό το παραμύθι του έρωτα που ζούσαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ενώ μου είχε πει ότι είχε μια πολιτισμένη σχέση με τη γυναίκα του και αυτή ήταν ένας ιδιαίτερα πνευματώδης άνθρωπος, άρχισα να διαισθάνομαι ότι στο σπίτι του γινόταν ο κακός χαμός και μάλιστα με έλουζε η κυρία με διάφορα κοσμητικά επίθετα, έβριζε την οικογένειά μου, το είπε σε όλο τους τον κύκλο για να το διαπομπεύσει και όλος ο κύκλος τους άρχισε να με πολεμά,
να του λέει ότι αυτά τα έχω κάνει, εξουσιακές σχέσεις εγώ και στο παρελθόν, και ότι έβγαλα εκδίκηση στον άνδρα μου που διαρκώς με κεράτωνε κλπ. Έπαθα σοκ. Αντιλαμβάνομαι τα ψέματα όλα αυτά που έλεγαν. Ζήτησα να με υπερασπιστεί σε αυτήν και στον κύκλο του και να εξηγήσει ότι απλά συνέβη όλο αυτό χωρίς να υπάρχει πρόθεση να πληγώσουμε κανέναν και ήταν πρωτόγνωρο και για τους δυο μας. Παρά τα αυτά, αυτός έφυγε βιαστικά από το σπίτι του καθώς η σύζυγος του τον έδιωξε με πολύ άγριο τρόπο. Έμεινε για ένα διάστημα σε ένα φίλο του και ενδιάμεσα νίκιασε σπίτι. Νίκιασε όμως ένα πολύ μικρό σπίτι και έπαθα σοκ. Το σπίτι μύριζε μούχλα και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο δεν είχαμε ποτέ συζητήσει για οικονομικά ζητήματα μεταξύ μας. Τα οικονομικά, το έχουμε πει, παίζουν τεράστιο ρόλο στις σχέσεις και πρέπει να συζητιούνται από πολύ νωρίς. Θεωρούσα ότι είχε οικονομική άνεση, όπως και εγώ, καθώς πηγαίναμε βόλτα με τα σκάφη, του έμενε σε ωραίο σπίτι και αυτός και έκανε και μια αξιοπρεπή ζωή. Σε όλο αυτό το διάστημα, εγώ μου βράχος δίπλα του και επειδή αισθανόμουν πολλές τύψεις, καθώς αυτός ήταν εκτός σπιτιού, ενώ εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι μου, του είπα ότι ήρθε η ώρα να ζητήσω διαζύγιο κι εγώ και να προχωρήσουμε μαζί όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει. Μου είπε ότι λιώνει αυτή την ιδέα και προχωρήσαμε στις επόμενες ενέργειες. Δηλαδή, εγώ ζήτησα διαζύγιο από τον άντρα μου και νίκησα ένα μεγάλο σπίτι από μια φίλη μου που έτυχε εκείνη την περίοδο να το έχει ξενίκιαστο. Ήθελε μια μικρή ανακαίνιση, αλλά ήταν πολύ όμορφο σπίτι και κοντά και στα σπίτια που έμεναν τα παιδιά μας. Στον άντρα μου του είπα ότι εγώ θα αποχωρήσω από το σπίτι μαζί με το παιδί, καθώς το σπίτι μας είναι τεράστιο και δεν θα μπορούσα εγώ να το συντηρήσω. Το παιδί θα το βλέπαμε από κοινού, καθώς είχαμε μια υπέροχη σχέση μαζί του και οι δυο μαζί του και τα κοινά μας χρήματα θα πηγαίνανε για τις σπουδές του παιδιού μας, καθώς θέλουμε να σπουδάσει στο εξωτερικό. Αυτά τα ανακοίνωσα στον άλλον και εκεί ξεκίνησαν και τα μαύρα σύννεφα. Μου είπε ότι επειδή δεν εργάζεται η σύζυγός του, θα πρέπει να της δίνει υπέρογγη διατροφή και θα χρειαστούμε χρήματα από το δικό μου σπίτι. Εκεί έγινε και ο πρώτος μεγάλος τσακωμός μεταξύ μας. Του είπα ότι θα πρέπει να μου πει επιτέλους τι χρήματα θα διαθέτει για τη νέα μας ζωή, καθώς εγώ ήμουν ξεκάθαρη, θα είχα το μισθό μου καθώς και διατροφή. Άρχισε να μου φωνάζει και να μου λέει ότι βολιδοσκοπώ στα χρήματά του, καθώς ο άντρας μου με είχε κακομαθημένη και με ένοιαζε μόνο η καλή ζωή. Δεν είδα τα σημάδια και προχώρησα. Μάλλον τα είδες, αλλά επέλεξες να μην τους δώσεις σημασία γιατί ήσουν ατυφλωμένη από το πάθος. Άρχισα να του ζητάω χρήματα για την ανακαίνιση του σπιτιού, καθώς σε εκείνο το σπίτι θα μέναμε μαζί σε κάποια φάση. Επίσης, του ζητούσα να βοηθά σε όλες τις δουλειές στο νέο σπίτι. Αυτός παραπονιόταν και σιγά σιγά απομακρυνόταν με χαζές δικαιολογίες. Στο ενδιάμεσο, εγώ είχα αλλάξει και δουλειά για να κερδίσω πιο πολλά χρήματα και δούλευα πλέον πολλές ώρες. Αυτός ήταν συνέχεια στο σπίτι της γυναίκας του, γιατί μου έλεγε ότι το παιδί του δεν ήταν καλά. Και 15 μέρες πριν μετακομίσω οριστικά εγώ με το παιδί μου στο νέο σπίτι, με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας, μου είπε ότι το παιδί του έπαθε ένα θέμα με την υγεία του και ότι αυτός πήγε με τη γυναίκα του σε ψυχολόγο και ο ψυχολόγος απεφάνθη, όπως μου είπε, ότι πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του για το καλό του παιδιού του. Άρα έπρεπε να χωρίσουμε οριστικά για το καλό του παιδιού του. Εγώ κατέρευσα. Πήγα στον άντρα μου και του είπα τα πάντα, εκτός από το ποιος ήταν ο άντρας με τον οποίο είχα την παράνομη σχέση. Ο άντρας μου ζήτησε να φύγω από το σπίτι για να το διεργαστεί όλο αυτό και εγώ πήγα στο σπίτι της φίλης μου που δεν ήξερε τίποτα μέχρι τότε. Τίποτα. Η φίλη μου τα παράτησε όλα και επί 5 μέρες συζητούσαμε γι' αυτό. Ήταν έξαλλη μαζί του. Τον αποκαλούσε δειλό, ψεύτη, απατεώνα και ότι μου πλάσαρε μια άλλη ζωή. Ότι δεν είχε σκοπό ποτέ να παρατήσει τη γυναίκα του εκτός και αν εγώ του προσέφερα καλύτερη ζωή. Έψαξε η φίλη μου και έμαθε ότι ως οικογένεια είχαν πολλά οικονομικά προβλήματα και ότι η γυναίκα του αντιμετώπιζε κατά καιρούς ψυχολογικά θέματα όπως και το παιδί του. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που το ότι η γυναίκα του αντιμετώπιζε ψυχολογικά θέματα και το παιδί του δεν είναι κάτι που τον δικαιολογεί για να κάνει όσα έκανε. Εγώ έκοψα κάθε επαφή μαζί του, σταμάτησα και από το γυμναστήριο, επικεντρώθηκα στη δουλειά μου και το παιδί μου. Μετά από 3 μήνες πήγα μαζί με τον άντρα μου σε σύμβουλο γάμου για να εξετάσουμε αν μπορούμε να σώσουμε το γάμο μας. Ταυτόχρονα ξεκίνησα και ατομική ψυχοθεραπεία. Και πολύ καλά έκανες, μπράβο. Για ένα ολόκληρο χρόνο δεν είχαμε καμία επαφή μεταξύ μας, καμία. Όμως μετά από ένα χρόνο έλαβα ένα μήνυμα από αυτό στο τηλέφωνο μου και στο μήνυμα έλεγε ότι ήθελε να με δει για να μου δώσει εξηγήσεις. Μετά από ένα χρόνο. Μετά από πολλή πίεση πήγα στο ραντεβού, μου είπε ότι στο ενδιάμεσο έχασε τον πατέρα του και έτρεχε για μήνες στα νοσοκομεία, με σκεφτόταν κάθε μέρα και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα, ότι ευθύνομαι εγώ για το χωρισμό μας τότε, καθώς δεν του άρεσε που κρατούσε επαφή με έναν πρώην μου που ήταν και αυτός παντρεμένος και είχαμε και οικογενειακές σχέσεις, άσχετα πράγματα.
Του είπα πόσο πληγώθηκα από τη συμπεριφορά του και ήταν σαν να μην με άκουγε. Μου είπε ότι ήθελε να χωρίσει, αλλά σκεφτόταν τα χρόνια που ήταν μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί φυσικά. Μου είπε ότι ήταν φίλοι πλέον με τη γυναίκα του. Μου ζήτησε να είμαι πάλι τρίτο πρόσωπο και στο ενδιάμεσο να χωρίζαμε από τις οικογένειές μας. Τσακωθήκαμε, τον έβρισα, εξαφανίστηκα, επανήλθε μετά από μήνες και μου είπε ότι πάει σε ψυχολόγο γιατί έχασε τις ισορροπίες του. Μου ζήτησε να είμαστε μαζί καθώς είχε ήδη ζητήσει από τη γυναίκα το διαζύγιο και εκεί τον πίστεψα. Και δειλά-δειλά ξεκινήσαμε πάλι. Το καλοκαίρι που μας πέρασε έφυγε για διακοπές με την οικογένειά του. Μου είπε ότι ήταν οι τελευταίες διακοπές με την οικογένειά του και εγώ με τη δική μου οικογένεια. Και τότε χάνω κι εγώ ξαφνικά τη μητέρα μου, ισοπεδώνομαι, διαλύομαι, αυτός βράχος να με στηρίξει. Μου είπε κιόλας ότι ενημέρωσε και τη γυναίκα του για την απώλειά μου και για να γνωρίζει ότι θα μιλάει μαζί μου ανά πάσα στιγμή. Και μια εβδομάδα μετά την απώλειά μου, λαμβάνω στο κινητό μου από τη γυναίκα του φωτογραφίες από τις διακοπές τους που ήταν αγκαλιά, που ήταν μαζί με το παιδί τους και με απειλούσε να εξαφανιστώ από τη ζωή τους και να μην κυνηγάω τον άντρα της επιτέλους. Ότι ήταν μια πολύ αγαπημένη οικογένεια και θα βρουν τη δύναμη να με αφήσουν πίσω τους, αρκεί να εξαφανιστώ. Μου είπε ότι έχει πάθει θέματα με την υγεία της από τη στενοχώρια της και να μην ενοχλήσω ξανά την οικογένειά της. Εγώ κατέρευσα, ισοπεδώθηκα. Ανέλαβε τότε η κολλητή μου, την πήρε τηλέφωνο και υπόθηκαν πολύ σκληρά πράγματα μεταξύ τους. Της είπε τα πάντα για τη σχέση μας και ότι αυτός μας κοροϊδεύει και τις δύο. Η γυναίκα του με έβριζε στην κολλητή μου και θεωρούσε ότι μόνο εγώ είμαι η πηγή του κακού. Με είχε δαιμονοποιήσει. Της έλεγε ότι ο άντρας της τη λατρεύει, ότι κάνουν έρωτα κάθε μέρα, ότι εμένα με έβριζε σε αυτή, ότι πήγα να της κλέψω την ευτυχία και τον άντρα της. Και το πιο οξύμορο, είπε πως είχε διαβάσει όλα τα μηνύματα προσέγγισης που μου έκανε ο άντρας της όλο το προηγούμενο διάστημα και υποστήριζε ότι τα έγραφε για να με κάνει να νιώθω εγώ καλά. Άρνηση της πραγματικότητας. Και αυτός, αφού μου έριξε το φταίξιμο γιατί ενόχλησε η κολλητή μου τη γυναίκα του και ότι αυτή η κακομοίρα κατέρευσε, μου ζήτησε τα ρέστα γιατί η κολλητή μου τον έβριζε. Μου είπε ότι δεν αξίζω τη συμπαραστασή του και να πορευτώ μόνη μου με το πέθος μου και με τη ζωή μου. Του τόνισε ότι όλο αυτό συνέβη μια εβδομάδα μετά την κηδεία της μητέρας μου και με αναστάτωσε πάρα πολύ σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής μου και ήταν ατάραχος. Ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα. Καμία ενσυναίσθηση. Μου ζήτησε να μην τον ενοχλήσω ξανά. Και αυτό έπραξα. Μου έστειλε μετά από 2 εβδομάδες από όλο αυτό μήνυμα αν είμαι καλά και ούτε που το απάντησα. Έκτοτε, εδώ και 3 μήνες δεν έχουμε καμία επαφή και ούτε πρόκειται να έχουμε. Οργή, απογοήτευση, θυμός, τύψεις, ενοχές, αυτά είναι τα συναισθήματά μου. Πώς μια έξυπνη γυναίκα που ζούσε με αξιοπρέπεια, που πάντα άγγιζε την τελειότητα σε αυτά που έπρατε, έμπλεξε με κατάλληλους ανθρώπους, πίστεψε ουτοπίες, ήταν έτοιμη να καταστρέψει τη ζωή της, δεν υπολόγισε την οικογένειά της, αποτέλεσε έρμεο χειριστικών ανθρώπων, έρμεο ανασφαλιών τρίτων, έμπλεξε σε καταστάσεις αναξιοπρεπείς που δεν τιμάνε κανένα μας, γιατί έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης. Πήγα να ζήσω έναν έρωτα όσο ήμουν μέσα σε ένα γάμο, δεν έχω τέτοιο δικαίωμα, δεν έχω, όπως και να βιώνω έναν έρωτα με έναν παντρεμένο, έναν άνθρωπο που έχει ορκιστεί αιώνια αγάπη σε άλλη γυναίκα που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Γιατί οι αληθινοί έρωτες απαιτούν και κότσια, χωρίζεις και το βιώνεις, όχι εκ του ασφαλούς. Μετά από μια τέτοια οδυνηρή εμπειρία, το καταφύγιο του καθενός θα πρέπει να είναι η ψυχοθεραπεία. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Οι σχέσεις που βασίζονται στο ψέμα, στη στρεβλότητα, στην παθογένεια, είναι σχέσεις που σου βγάζουν τα ζώδια ένστικτα, τα πάθη, τις συναισθηματικές ακρότητες, γιατί η αληθινή αγάπη δεν πονάει, δεν προδίδει, η αληθινή αγάπη σου δίνει δύναμη να αναδυθείς, σου δίνει δύναμη να βελτιώνεσαι ως άνθρωπος, ηρεμεί την ψυχή σου, γαλινεύει την καρδιά σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι να είσαστε πάντα καλά και να βγάζετε πάντα αυτή την όμορφη ενέργεια που σας διακατέχει. Ρώτησα τη φίλη, μετά που διάβασα το mail της, εάν είναι μαζί με τον άνδρα της αυτή τη στιγμή. Και μου απάντησε, καλημέρα μου λέει, η ζωή μου αυτή την περίοδο είναι πολύ ήρεμη και ισορροπημένη. Είμαι μαζί με τον άνδρα μου και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε σύμβολο γάμου, καθώς όπως καταλαβαίνετε, η κύρια ρίζα του προβλήματος που με ώθησε να ζήσω την ιστορία που σας περιέγραψα είναι τα προβλήματα που είχαμε μεταξύ μας, αλλά δεν τολμούσαμε να τα αγγίξουμε. Τα κρύβαμε πίσω από την τέλεια εικόνα μας. Έχουμε αποφασίσει να παλέψουμε για τη σχέση μας, την έκβαση δεν τη γνωρίζουμε ακόμη.
Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πραγματικά επιτελείται κοινωνικό έργο μέσα από αυτή τη διαδικασία δημοσιοποίησης ιστοριών και σχολιασμού τους με έναν τρόπο που δεν θίγεται αξιοπρέπεια κανενός. Έχετε μια απλότητα και μια αμεσότητα που εμένα με καθήλωσε. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς επιτηδευμένη γλώσσα, χωρίς περιτύλιγμα, καταφέρνετε να πείτε πολύ περιεκτικά την ουσία των πραγμάτων. Για εμένα προσωπικά ήθελε πολλά κότσια να γράψω την προσωπική μου ιστορία σε μια άγνωστη εντός αγωγικών γυναίκα, να εκτεθώ με αυτόν τον τρόπο. Είχα μάθει πάντα στον καθοσπρεπισμό και μπορεί και να θεωρούσα σκεπτόμενη με ελιτίστικο τρόπο ότι αυτές οι ιστορίες με τρίτα πρόσωπα αφορούν γυναίκες άλλου επίπεδου, μορφωτικού ή κοινωνικού. Όμως η ίδια η ζωή μου έδωσε το καλύτερο μάθημα. Στα πλαίσια αυτά επέλεξα να ακούω ιστορίες ανθρώπων της διπλανής πόρτας και όχι να θεραπευτώ μόνο από τον διβάν ενός ακριβού ψυχοθεραπευτή. Διότι τα συναισθηματικά ζητήματα, τα άλυτα θέματα με τον εαυτό μας, τα δεδαλώδη προβλήματα των γάμων και των διαπροσωπικών σχέσεων αγγίζουν όλους μας. Συνεχίστε αυτή την επικοδομητική προσπάθεια και να είσαστε σίγουροι ότι βοηθάτε πολλούς ανθρώπους μέσα από αυτή και όλη αυτή η θετική ενέργεια που εκπέμπεται θα σας επιστρέφεται και στη δική σας ζωή. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη και για τα καλά της λόγια και για τις ευχές σας, τις ευχές της και τις ευχές σας, γιατί πολύ συχνά μου εύχεστε η ενέργεια, η θετική που δίνω για τους άλλους ανθρώπους να επιστρέφει στη ζωή μου και θεωρώ ότι είναι μια πολύ όμορφη ευχή και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, διάβασα την ιστορία της φίλης, τη διάβασα όπως ακριβώς την έχει γράψει, πολύ εύγλωτα και εύστοχα. Σημειώνω από την ιστορία της φίλης το ακόλουθο, το οποίο θέλω να το ξαναδιαβάσω, το κομμάτι αυτό που λέει στο τέλος, που νομίζω είναι και όλο το ρεζουμέ, είναι και όλο το ζουμί αυτής της ιστορίας. Σχέσεις που βασίζονται στο ψέμα, στη στρεβλότητα, στην παθογένεια, οι προβληματικές σχέσεις δηλαδή, οι κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις δηλαδή, οι σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους. Είναι σχέσεις που σου βγάζουν τα ζώδια ένστικτα, τα πάθη, τις συναισθηματικές ακρότητες, γιατί η αληθινή αγάπη δεν πονάει, δεν προδίδει, η αληθινή αγάπη σου δίνει τη δύναμη να αναδυθείς, σου δίνει τη δύναμη να βελτιώνεσαι ως άνθρωπος. Ηρεμεί η ψυχή σου, ηρεμεί την ψυχή σου, γαληνεύει την καρδιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη και που μοιράστηκε την ιστορία της μαζί μας, αλλά και που μας έχει δώσει αυτά τα συμπεράσματά της, τα οποία είναι πολύ κέρια και πνευματικά συμπεράσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που άνοιξες τα μάτια σου, που επέστρεψες στο σπίτι σου, που επέστρεψες στο ζευγάρι σου και δεν επέστρεψες έτσι απλά να τα κουκουλώσετε όλα και να ξαναβγάλετε την παντιέρα του τέλειου ζευγαριού, της τέλειας οικογένειας, σαν να μην συνέβη και τίποτα. Που πήγατε για θεραπεία ζευγαριού μαζί με τον άντρα σου, που ξεκίνησες και εσύ προσωπική ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που γράφεις ότι δεν γνωρίζουμε την έκβαση της θεραπείας ζευγαριού ακόμη, γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει ότι βρίσκεσαι στον κατάλληλο χώρο. Όταν ένα ζευγάρι ξεκινάει θεραπεία ζευγαριού ή συμβουλευτική ζευγαριού και λέει δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά, σημαίνει ότι τα βάζουν όλα στο τραπέζι, τα συζητούν όλα για όλα και είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στις ρίζες και στις αιτίες των προβλημάτων. Και εγώ διαβάζοντας την επιστολή σου στην αρχή που έλεγες για την τέλεια οικογένεια, το τέλειο ζευγάρι, που είσαστε όμορφοι, γυμνασμένοι, καλοντημένοι, καλά κάνετε και είστε όμορφοι, καλά κάνετε και γυμνάζεστε, καλά κάνετε και ντύνεστε καλά, όμως φαίνεται πως είχατε αφήσει απεριποίητη, αγύμναστη, άντιτη, απρόσεχτη τη ψυχή σας και τα εσωτερικά σας θέματα. Να μην παρεξηγηθώ, δεν θεωρώ κακή ιδέα οι άνθρωποι να φροντίζουμε και την εξωτερική μας εμφάνιση, αντιθέτως είναι πράξη αυτοαγάπης επίσης το να φροντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Όμως πρωτίστης προτεραιότητας κατά τη γνώμη μου πάντα και νομίζω και κατά τη γνώμη της φίλης που έγραψε την επιστολή αλλά και των περισσότερων εδώ στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, πρωτίστης προτεραιότητας είναι να φροντίζουμε την εσωτερική μας εικόνα, να φροντίζουμε τη ψυχή μας, τα συναισθήματά μας, να φροντίζουμε το μέσα μας κόσμο. Ο άνθρωπος βρίσκεται διαρκώς σε μία συνέχεια, σε μία συνεχή εξέλιξη. Είτε το κάνει συνειδητά, είτε δεν το κάνει συνειδητά. Τα πάντα ρί, έλεγε ο Ηράκλητος.
Αν θυμάστε την ιστορία που είχαμε χθες με το πένθος, της κοπέλας που έχασε τον σύντροφό της σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 33 λέει χείρα, στα 33 και λέει γιατί όλα τα ωραία τελειώνουν, της είπα όλα τελειώνουν και αυτό είναι καλό γιατί τελειώνουν και όλα τα άσχημα. Συνεχώς εξελισσόμαστε, η ζωή κυλάει, η ζωή προχωράει και οι άνθρωποι πρέπει να βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση προκειμένου να παρατηρούμε τον εαυτό μας, να παρατηρούμε τα συναισθήματα μας και να παρατηρούμε τη ψυχική μας κατάσταση. Αν βρισκόμαστε σε ψυχική και συναισθηματική ισορροπία ή όχι και αν υπάρχουν πράγματα που μας ενοχλούν εσωτερικά ή εξωτερικά και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να τακτοποιήσουμε το μέσα μας κόσμο. Γιατί όταν αφήνουμε αφρόντιστο το μέσα μας κόσμο, τότε είμαστε ευάλωτοι για να παρασυρθούμε από ιστορίες όπως αυτή την ιστορία της φίλης που διαβάσαμε τώρα με τον όμορφο άνδρα στο γυμναστήριο που της υποσχέθηκε αγάπες και έρωτες ενώ στην πραγματικότητα μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία που έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.